ερωτήματα προς τον Υπουργό. Γεια σας φίλοι και φίλες. Άλλη μια εκπομπή για το ΚΕΦΕ. Για το Κέντρο Φτελίτσες Φιλοσοφικών Ερευνών Ελλάδας, που όπως έχουμε αποδείξει μέχρι σήμερα, κάθε άλλο παρά κέντρο φιλοσοφίας είναι. Μια θολούρα βασιλεύει, άγνωστη η σκοπή. Στην αρχή είχαν έρθει εδώ και σχεδόν κλαίοντες μας είπαν τι είναι φιλοσοφικό σύστημα, φιλοσοφικές μελέτες γινόντουσαν, και πριν αλέκτορ φωνής τρεις βγήκε στον αέρα ότι από το ΚΕΦΕ ξεκινά η θρησκεία των θρησκειών, όπως προευλήθη εδώ το περίφημο ντοκιμαντέρ, και για το οποίο τι να πούμε, ότι οι άνθρωποι κάπου έχουν πλέον τρελαθεί και δεν ξέρουν τι λένε, τι προσφέρουν, μόνο που αυτό που προσφέρουν στην ελληνική κοινωνία και στα παιδιά τα οποία δεν καταλαβαίνουν και θέλουν από κάπου αλλού να πιαστούν, γιατί δεν μπορούν να νιώσουν, δεν τα βοηθάνε και οι οικογένειές τους, δεν τα βοηθάνε και τα σχολεία να νιώσουν ότι ένα είναι το πραγματικό νόημα της ζωής και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός και αυτός ο Σταυρωμένος. Πιάνονται αυτές από αυτές τις φιλοσοφίες, οι οποίες έχουν διάφορους δρόμους ξεχωριστής χαράς, ξεχωριστών τάσεων γύρω από τις ψυχές των ανθρώπων και το μέλλον τους, και όλα αυτά τα οποία ακούγονται σε κάποια τέτοια παρόμοια συστήματα που μας έρχονται από την Αμερική. Στην προηγούμενη εκπομπή, αν θυμάστε, είχε έρθει εδώ ο κύριος Ντένι Ζαφύρης, ο οποίος ομολόγησε ότι δεν ξέρει πώς τον έχουν μπερδέψει στα χαρτιά του ΚΕΦΕ, δεν ξέρει γιατί τον έγραψαν ό,τι έγραψαν, παρόλο ότι πάρα πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι μας τηλεφώνησαν και μας είπαν ότι πράγματι ήταν η φωνή του κύριου Ντένι Ζαφύρη, αλλά ο κύριος Ντένι Ζαφύρης έκανε πίσω μπροστά στα όσα επεκαλύψαν, διότι ουδής, άσχετα τώρα από αυτά τον κύριο Ντένι Ζαφύρη, πίστευε, γνώριζε, περίμενε ότι τα έγγραφα αυτά τα οποία ήρθαν στην κατοχή του εισαγγελέως, των εισαγγελικών αρχών και στην κατοχή τη δική μας, θα έφταναν κάποια μέρα στη δημοσιότητα. Κάποια μέρα δεν περίμεναν ότι θα υπάρξει ένας αγγελεύς, ένας γενναίος αγγελεύς, όπως είναι ο Ιωάννης Αγγελής, ο οποίος εισέβαλε μέσα στο άντρο του ΚΕΦΕ, κατέσχε όλα αυτά τα χαρτιά, τα οποία παρουσιάζουν άλλους σκοπούς, παρακολουθήσεις, εχθρούς, βαθμολογίες, και σε ένα από αυτά τα χαρτιά, μεταξύ άλλων, το επαναλαμβάνω, ούτε λίγο ούτε πολύ, αφήνουν το υπονοούμενο ότι άνθρωπος της Εκκλησίας έρχεται σε επαφή μαζί τους, είναι άνθρωπός τους, είναι η πέμπτη φάλαγγα, είναι ο πρακτοράς τους, και τους πληροφορεί για τη δράση του Λάμδα, Λάμδα όπου ο άξιος μνήμης της καλύτερας μνήμης της ψυχής μας μπορεί να υπάρξει πατέρας Αντώνιος Ελευζόπλος, όπου γράφουν μέσα ότι καλό θα ήταν να προωθηθεί η εξώδικος στην Ιερά Σύνοδο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά του εκπροσώπου μας προς το Λάμδα. Επαναλαμβάνω, τη συμπεριφορά του εκπροσώπου μας προς το Λάμδα. Λάμδα πάντα επιμένω, όχι επιμένω, λένε τα χαρτιά ο Αλευζόπλος. Κρυφά είπε στον Άλεξ, είναι ο Αλεξίου, ότι έχει σκοπό να απομακρύνει το Λάμδα σταδιακά από το πόστο του λόγω της προβληματικής φυσικής του καταστήσεως. Από την άλλη μεριά βγήκε στα μίντια δηλώνοντας ότι ο Λάμδα δεν κάνει μια προσωπική σταυροφορία, ότι η ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία τον υποστηρίζει πλήρως σε ενεργειές του εναντίον της σαντολογίας, και ότι εάν η σαντολογία επιτεθεί στο Λάμδα, τότε επιτίθεται και κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πρέπει να βεβαιωθούμε αν είναι μαζί μας ή όχι. Ενημέρωσέ με σύντομα πάνω σε αυτό, αναφέρει στην επιστολή του στέλεχος
προς την εντεολογία, προς τη βάση, είτε στο εξωτερικό, δεν γράφει ακριβώς πού, από το ΚΕΦΕ. Είχαμε καλέσει τότε από εδώ, από αυτή τη θέση, τον κύριο Χατζηφώτη, τον κύριο Γιάννη Χατζηφώτη. Είχα πει ότι ο κύριος Χατζηφώτης είναι φίλος μου, είναι γνωστός μου από χρόνια και ο οποίος είχε το γραφείο τύπου και δημοσίων σχέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και Επάρχης Ελλάδος. Είπα όμως τότε ότι βεβαίως ξέρω, από ό,τι ξέρω, από ό,τι έχω διαβάσει, από ό,τι έχω μάθει, ότι ο κύριος Χατζηφώτης έφυγε, τον διώξανε, ξυλώθηκε, φαγώθηκε. Από ποιους θα τα βρει η ιστορία κάποιο πρωινό. Και είχα καλέσει και τον νυν επίσκοπο και Δαυλίας είναι, ο κύριος Διαυλίας. Ο κύριος Καρπαθάκης, και του είχα μάλιστα πει από εδώ τηλεοπτικά ότι παρόλο τις διαφορές μας, έχω κάποιες διαφορές με τον Χριστιανό για κάποιες κασέτες και κάποια άλλα δημοσιεύματα, τον καλό να πάρει μια θέση, διότι είναι χοντρή η κατηγορία, ούτε λίγο ούτε πολύ. Σε έγγραφο του ΚΕΦΕ μιλάνε ότι άνθρωπος της Ιεράς Συνόδου, άνθρωπος Εκκλησίας, χοντρός άνθρωπος σε θέση, υψηλόβαθμο σε θέση, αυτό φαίνεται, για να μπορεί να διώξει κάποιον και ειδικά τον Αλεβιζόπλο, είναι άνθρωπός τους. Είμαι ευχαριστημένος γιατί εκείνο το βράδυ ο κ. Χατζηφώτης είχε την ατυχία να έχει χαλασμένη τηλεόραση. Αλλά την άλλη μέρα το πρωί με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι εγώ, αγαπητέ Γρηγόρη, θα είμαι εκεί στην επόμενη εκπομπή να μιλήσω πάνω στο θέμα, γιατί μπορεί να λέτε και για μένα, ναι. Μπορεί να λέτε για τον άλλον, μπορεί να λέτε για τον άλλον. Εγώ θα ξεκαθαρίσω τη θέση μου, να πει το πιστεύω του και πάνω απ' όλα να μας πει και την άποψή του για αυτή την πολιορκία που υφίσταται η ελληνική κοινωνία και ειδικά η ελληνική νεολαία. Όταν φτάσαμε, δεν υπάρχει στρατόπεδο, δεν υπάρχει εκκλησία, δεν υπάρχει σχολείο, δεν υπάρχει γυμνάσιο, δεν υπάρχει πανεπιστήμιο, δεν υπάρχει δρόμος, δεν υπάρχει Κυριακή στο μοναστηράκι, δεν υπάρχει οπουδήποτε σταυροδρόμι. Και να μην είναι παιδιά του ΚΕΦΕ, άνθρωποι του ΚΕΦΕ που δουλεύουν δωρεά, τα εκμεταλλεύονται τα παιδάκια, τα εκμεταλλεύονται τα παιδάκια, και να μοιράζουν φυλάδια της τάξης των πολλών εκατομμυρίων διαφημιστικό υλικό και να ταχυδρομούν αβέρτα πάγκα της τάξης των πολλών εκατομμυρίων πάλι διαφημιστικό. Και με την ευκαιρία θέλω να σας πω ότι αυτό τον αγώνα τον οποίο πήγαμε να κάνουμε και θα κάνουμε ίσως, ο αγώνας αυτός έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Ήδη τα χρήματα τα οποία έχουν κατατεθεί στην Ιωνική Τράπεζα, φίλοι και φίλες, δεν αγγίζουν ούτε να δώσουμε προκαταβολή ενοικίου. Και η φιλοδοξία μας δεν είναι να πάμε σε μια γειτονιά, ούτε, για να το ξεκαθαρίσω αυτό, ούτε να πάμε κάπου παράμερα να κάνουμε αγώνα. Η φιλοδοξία μας είναι να στήσουμε το κέντρο μέσα στο Σύνταγμα, μέσα στην Πανεπιστημίου ή στη Σταδίου, να ανάψουν φωτεινές ταμπέλες, να υπάρχουν υπάλληλοι, να υπάρχουν εκδόσεις και να υπάρχει υλικό. Και υπό την υψηλή καθοδήγηση του πνεύματος, της αγάπης και της καρδιάς εκείνου που χάσαμε τελευταία, του πατέρα Αντωνίου Αλευζοπούλου, εμείς να αναλάβουμε τον αγώνα στο δρόμο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το έργο που έχει γίνει και που θα γίνει και που γίνεται από την ομάδα του πατέρα Αντωνίου Αλευζοπούλου, αλλά εμείς θέλουμε να κατέβουμε στο δρόμο, πράγμα το οποίο δεν μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι που αποτελούν την ομάδα, τη γνωστή ομάδα εναντίον των αιρέσεων Αλευζοπούλου. Εμείς θα κατέβουμε στον δρόμο. Θα κατέβουμε στους πολιτικούς, θα κατέβουμε στον δρόμο, θα πιέσουμε τις εφημερίδες, θα πιέσουμε τους μαθητές, θα πάμε απ' έξω από τα γυμνάσια, θα πάμε απ' έξω από τις εκκλησίες. Γι' αυτό σας καλώ για μια ακόμη φορά, εάν θέλετε να προχωρήσει, διαφορετικά στο τέλος του Ιουνίου είμαστε υποχρεωμένοι να επιστρέψουμε τα χρήματα σε όσους έχουν καταθέσει, πολύ ελάχιστα σας λέω. Δεν αγγίζουμε ούτε να δώσουμε έστω μία προκαταβολή ενοικίου. Αρκετά σας κούρασα εγώ. Κύριε Χατζηφώτη, καλησπέρα. Ευχαριστώ που ήρθες. Ευχαριστώ εδώ απόψε. Εμείς είμαστε πάρα πολύ γνώριμοι και αγαπημένοι γνώριμοι, αλλά
Άκουσες το κείμενο. Είναι πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι θα οδηγήσει σε πολλές αποκαλύψεις αυτό το κείμενο. Καταρχάς να κάνω μια διευκρίνηση. Δεν είμαι βέβαια πλέον διευθυντής του γραφείου τύπου της Ιεράς Συνόδου. Είμαι όμως της Αρχιεπισκοπής, επειδή είπες της Αρχιεπισκοπής και πας Ελλάδος για να μην. Ήμουν και στα δύο, στο ένα πλέον δεν. Α, παραμένεις στην Αρχιεπισκοπή. Εδώ, της Αθήνας. Της Αθήνας. Παραμένω. Όχι για να προσλάβω. Ναι, ωραία. Τώρα, όσον αφορά στο θέμα του ΚΕΦΕ, εγώ προσωπικά κατέθεσα από τα πόλα στον κύριο Αγγελή, όπου είπα ξεκάθαρα την άποψή μου, θεωρώ το ΚΕΦΕ ως την πιο επικίνδυνη οργάνωση μαζί με το New Age, τη νέα εποχή. Είναι τα πιο επικίνδυνα για τον τόπο μας, γιατί ταυτότητά μας την εθνική, αν θέλεις, εκτός από την ορθόδοξη ιδιότητά μας, που υπάρχουν στην Ελλάδα. Και μετέρχονται, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, μεθόδους, φασιστικές, ολοκληρωτικές, ό,τι θέλεις. Είμαι βαθμολογημένος μέσα στους βασικούς εχθρούς εγώ και ο κύριος Ρίζος. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά στα λεγόμενα, θα ήθελα να πω και μερικά ακόμη για το θέμα του ΚΕΦΕ. Εκτός από αυτά, εγώ έχω προβεί σε δηλώσεις κατ' επανάληψη προς όλα τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Έχω οργανώσει τις συνεντεύξεις του πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου, με τον οποίο είχαμε στενή συνεργασία και που ακουμπούσε πάνω μου σε όλες εκείνες τις ώρες, τις δύσκολες που έβρισκε προς κόμματα. Δεν ξέρω εγώ ποια είναι αυτά. Πάντως, ερχόταν στο γραφείο μου και εγώ προσπαθούσα τη μια να τον φέρω σε επαφή με τον Μακαριώτη του, την άλλη να τον στηρίξω και να τον στηρίξω και ακόμα και τεχνικά, να τον στηρίξω καλώντας τους δημοσιογράφους, να τον στηρίξω διανέμοντας τα βιβλία του και όλα αυτά τα πράγματα. Και όταν δεν μπορούσαμε, τα κάναμε και στο γραφείο μου στην Αρχιεπισκοπή αυτά. Αυτό λοιπόν που έχω να πω τώρα είναι ότι σχετικά με τον Αλεβιζόπουλο είναι αστείο κανείς να λέει ότι μπορούσε ο Αλεβιζόπουλος να, τι λέει, να απολυθεί. Κρυφά είπε στον Άλεξ, Αλεξίου δηλαδή, ότι έχει σκοπό να απομακρύνει το Λάμδα, Λάμδα στους κώδικες που έσπασε ο Αγγελής, είναι σταδιακά έτσι από το πόστο του, λόγω της πραγματικής φυσικής του καταστάσης προβληματικής. Αυτό είναι αληθές το Λάμδα, διότι και ο ίδιος ο πατήρ Αλεβιζόπουλος, μία ημέρα που διανύμαμε στους δημοσιογράφους δοκουμέντα για αυτού του είδους τις ενέργειες, Λάμδα απεκαλεί του, έτσι είναι η αληθές αυτό. Τώρα λοιπόν, μέσα στην εκκλησία να υπάρχει. Από την άλλη μεριά βγήκε στα μίντια, δηλώνοντας ότι ο Λάμδα δεν κάνει μία προσωπική σταυροφορία, ότι η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία τον υποστηρίζει πλήρως στις ενεργειές του εναντίον της αντεολογίας, και ότι αν η αντεολογία επιτεθεί στο Λάμδα, τότε επιτίθεται και κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πρέπει να βεβαιωθούμε αν είναι μαζί μας, δηλαδή ο άνθρωπος που έχουν μέσα στην Ιερά Σύνοδο, ναι. Εγώ δεν πιστεύω να υπάρχει μια σύνοδο. Ποιος έβγαινε τότε, Γιάννη, άλλος πέρα από το θέμα της αποσέρνης? Εκτός από τον πατέρα Αντώνιο και εμένα, υπήρξαν και άλλες. Βγαίνει ο πατήρ Μεταλληνός. Παρεμβάσεις, βέβαια. Πατήρ Μεταλληνός, άλλος. Και άλλοι έχουν βγει. Από την εκκλησία. Μπορεί να μην ήταν, ας πούμε, οργανικά εντεταγμένοι στη σύνοδο. Βγαίναν όμως άνθρωποι και από οργανώσεις και από άλλα. Διότι το ΚΕΦΕ... Είχαν κάνει εξώδικο στην Ιερά Σύνοδο, θυμάσαι? Τι να κάνανε? Το ΚΕΦΕ. Μία ημέρα δεν ήρθε το ΚΕΦΕ. Στο δικό μου γραφείο ήρθε μία δικηγόρος της Scientology. Να μου διαμαρτυρηθεί. Όχι, περιμένετε. Να μου διαμαρτυρηθεί γιατί δημοσιεύσαμε στην εκκλησιαστική αλήθεια τον πίνακα όπου περιλαμβανόταν και η Scientology, που είναι κακοδοξίες κτλ. Αμέσως την παρέπεψα στον πατέρα Λεβιζόπουλο, λέγοντάς της ότι αυτό είναι απόφαση των εντεταλμένων, των ιερών Μητροπόλεων, οι οποίοι συνέρχονται κάθε τόσο και κατήρθησαν αυτόν τον πίνακα όπου περιέλαβαν και αυτούς. Και πράγματι επήγε κάτω στον πατέρα Λεβιζόπουλο, ο οποίος και επελήφθη τις ιστορίες αυτές. Πέραν αυτής της δικής μου με τη Scientology δεν εμφανίστηκε ως ΚΕΦΕ. Είχα όμως ορισμένες εκπομπές. Παραδείγματος χάρη, είχα μια εκπομπή με τον Σπύρο του Κρατσεβέρη που ήταν τότε στο Flash, και όπου έφερε ένα θύμα τους, το οποίο ήθελε υποτροφία να σπουδάσει ιατρική, και αντί της ιατρικής της δώσαν η υποτροφία να την χώσουν μέσα στα γλανάζια. Το κορίτσι ήρθε και τα κατάθεσε. Τα κατήγγειλε. Και τότε είπα εγώ το εξής, διότι πληροφορήθηκα και το επαναλαμβάνω αυτή τη στιγμή προς το Υπουργείο των Οικονομικών, ότι αυτοί οι κύριοι λειτουργούν παρανόμως σχολές. Φορολογούνται από το ελληνικό κράτος. Έχουν άδεια από το Υπουργείο Παιδείας να έχουν τέτοιου είδους ιδρύματα. Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Ναι. Είναι θέμα όχι απλώς νομικό, αλλά είναι θέμα το οποίο άπτεται και των ενεργειών του Υπουργείου των Οικονομικών, αλλά συγχρόνως και του Υπουργείου Παιδείας. Διότι δεν μπορεί να λειτουργεί στην Ελλάδα σχολή
Είναι σχολεία αυτή. Με δίδακτρα που τη λένε, με σεμινάρια, με πράγματα, χωρίς άδεια. Και τι διδάσκει αυτή η σχολή? Είπατε πολύ σωστά, είπες πολύ σωστά, Γλώρια, ότι είναι θολούρα. Δεν είναι μόνο θολούρα, είναι η πιο επικίνδυνη ιστορία, η οποία καταστρέφει ολοκληρωτικά τον άνθρωπο, τον κάνει υποχείριό τους, τον κάνει στα χέρια τους ένα όργανο το οποίο δεν μπορεί να ελέγξει τίποτε και το οποίο είναι σαν ρομπότ. Λοιπόν, αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, είναι ολοκληρωτική, είναι, στρέφεται και εναντίον της Ορθοδοξίας αλλά και του Ελληνισμού. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Κύριε Ρίζο. Εδώ ήθελα να πω το εξής, ότι έχει γίνει σχετική επερώτηση στον Υπουργό Παιδείας, η οποία υπογράφεται από τον Νίκο τον Κατσαρό, τον Νίκο τον Νικολόπουλο και τον Ευγένιο τον Χαϊτίδη, βουλευτάς της Νέας Δημοκρατίας, και έχει γίνει από τις 6 Νοεμβρίου 1995. Και η οποία ερωτούν τον Υπουργό και του ζητούν να απαντήσει τι μέτρα προτίθεται να πάρει άμεσα για τις σε λόγω παραθρησκευτικές ομάδες. Όχι, αναφέρεται στη Σαϊντολογία παραπάνω. Λέει, μιλάει συγκεκριμένα για τη Σαϊντολογία και μιλάει για τον Ηλία Γρατσία στην ερώτηση. Αλλά έρχομαι στο ερωτηματολόγιο. Για να μην διαβάζω. Πρόσφατα και νέα ερώτηση από άλλο βουλευτή, την καταχωρήσαμε τις προάλλες στην Εφημερίδα της Εκκλησίας, που και αυτός ζητάει το ίδιο. Λοιπόν, επερώτηση είναι αυτό. Αυτό είναι επερώτηση η οποία. Νομίζω ότι είναι και του Πασόκ. Θα το βρω. Είναι εύκολο. Πάντως αυτή είναι η ιδέα. Ο Αλαμάνος. Τι να σου πω αυτή τη στιγμή. Πρώην υφυπουργός. Ο πρέμαυτιότητα από θυστιότητα. Πώς αντιμετωπίζει, λέει, τις παραπάνω καταγγελίες κατά του πατρός Αντωνίου Ελευιζόπουλου. Γιατί τις αναφέρει παραπάνω. Τι προτίθεται να πράξει ώστε να θωρακίσει τους νέους μας κυρίως, που καθημερινά προσβάλλονται από σκοταδιστικές αιρετικές ομάδες και οι οποίες εισέρχονται θρασίτατα και στα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τέταρτον, εφόσον στη διάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών ταξινόμησε σε εντολογία στον τομέα της οικονομικής εγκληματικότητας και ανέθεσε την παρακολούθησή της στην Υπηρεσία Προστασίας Πολιτεύματος και το Ανώτομο Σποδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας, απεφάνθη ότι πρόκειται για οικονομική επιχείρηση που δεν προστατεύεται από άρθρο 4 του Γερμανικού Συντάγματος, σε ποιες ενέργειες προέβη η κυβέρνηση για να διαπιστώσει το νόμιμο ή μη της λειτουργίας στην Ελλάδα κατά το Ελληνικό Σύνταγμα και τους νόμους. Είναι συγκεκριμένη η ερώτηση και για τις κατηγορίες που έχουν κάνει εναντίον του κυρίου Αλεβιζόπουλου, του πατρός Αλεβιζόπουλου. Και... Επίτρεψέ μου, κύριε Ζωμή, να πω κάτι πάνω σε αυτό. Απευθύνεται στον Υπουργό Παιδείας. Έχω τη γνώμη ότι οι κύριοι βουλευτές που θέλουν να ξεκαθαρίσει η ιστορία πρέπει να απευθυνθούν και στο Υπουργείο Οικονομικών. Διότι εκείνο ίσως είναι δραστηριότερο. Και ου μόνον δια το ΚΕΦΕ. Οι λεγόμενοι μάρτυρες του Εχοβά αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω πολύ καλά, έχουν βιβλία. Πρόσεξε. Έχουν στοιχεία φορολογικά, τα οποία τα έχουν πάρει από διάφορες ΔΟΗ, έτσι δεν λέγονται ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Χωρίς να αποδώσουν ποτέ ΦΠΑ. Ο πιο, ας πούμε, μικρός ψιλικατζής που δεν θα το κάνει, νομίζω ότι θα έχει τεράστιες συνέπειες. Δεύτερον τώρα, πάνω σε αυτό. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι οποίοι κατηγορούν το Χριστό μας, την Εκκλησία, το Χριστιανισμό, να σφετερίζονται την ονομασία του. Και να παίρνουν στοιχεία με αυτό το όνομα. Δεν μου λες κάτι. Είναι δυνατόν εγώ τώρα να πάω στη εφορία και να πω βγάλε μου ένα βιβλίο και να λέει τηλετώρα. Πες. Σαφώς όχι. Πώς πάνε αυτοί και λένε Χριστιανική Εκκλησία. Ερωτώ. Όχι απλά πράγματα. Ένα λεπτό, κύριε. Μήπως είναι πάρε διαφορετικά ως κάποια άλλη οργάνωση. Πώς πάνε απλούστατα στη ΔΟΗ και τα παίρνουν. Σας τα λέω αυτά γιατί έχω στα χέρια μου. Όποιος πάει στη ΔΟΗ και καταθέσει, μια... θα του δώσει. Αλλά εγώ ρωτώ τότε. Έχω τον πίνακα. Πάει. Όχι, με συγχωρείς. Ένα λεπτό. Γιατί είναι σοβαρό το ζήτημα αυτό. Και είναι και σχετικό και με αυτούς και με όλους τους υπολείπους. Εδώ έχω άλλο που λέει φοβερά πράγματα. Θα τα δούμε. Ένα λεπτό. Λοιπόν, εκεί λοιπόν λέει ΔΟΗ Λάρισας. ΔΟΗ Αθήνας. Αυτοί λοιπόν κάνουν τη δουλειά τους με αυτά. Εισπράττουν. Και εισπράττουν και ΦΠΑ. Παρακαλώ λοιπόν και τον κύριο Υπουργό και τον φίλο τον κύριο Ανομερίτη. Δεν είναι ο κύριος Ανομερίτης ο Υπουργός. Ναι, ναι. Εκείνος δεν είναι σε αυτά. Ναι, ο οποίος να κοιτάξει το θέμα πώς θα γίνει. Και να κοιτάξει και το ΚΕΦΕ. Να κοιτάξει πώς κάνει σεμινάρια. Να κοιτάξει τι εισπράττει. Έχει αποδείξεις. Είναι διάθετες. Πού αποδίδει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν είναι μόνο το θέμα εκκλησιαστικό. Ναι. Είναι και οικονομικό, είναι και κοινωνικό. Και πολιτείας γενικότερα. Αλλά εδώ θα σου πω κάτι. Ο Τάξης Αλεξίου,
ο οποίος σε είχε καλέσει, καλέσει στο Πολυτεχνείο να κάνεις μία διάλεξη. Να πρέπει να ξέρεις ότι θα ανακατεύσει και τον Παπαπολίτη μέσα. Θα πούμε και για το συμπόσιο. Σου πω και γι' αυτό. Έτσι. Σου πω και για τον Αλεξίου. Ο Αλεξίου αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω από τη Σύνοδο, έχει διαλύσει την Επιτροπή Σούφη. Έχει κάνει αυτή την ιστορία, πώς τη λένε, πανελλήνια. Ναι. Πανιφέ. Ναι, πανιφέ. Και από πλευράς εκκλησίας ερευνάται, από ό,τι ξέρω, έχει πάει έγγραφο της Συνόδου στη Συνοδική Επιτροπή, το κατά πόσον έχει σχέσεις με το ΚΕΦ. Φαίνεται όμως ότι έχει καθαρά σχέσεις. Ναι, όχι, σου λέω. Άμεσες σχέσεις. Τι ερευνάτε. Ναι, έχει άμεσες σχέσεις. Τον αναφέρουν σε πολλά σημεία. Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Μιχαλόπουλε. Γιατί και εδώ... Όταν λέμε εκκλησία ερευνά, με ποιους τρόπους και με τι μέσα ερευνά η εκκλησία? Η Συνοδική Επιτροπή. Διότι εδώ υπάρχει μισό λεπτό. Υπάρχει ένα περιοδικό. Αυτή εδώ η επιτροπή αυτή. Η διορθόδοξο τη. Εδώ των γονέων, αυτό ο διάλογο. Με συγχωρείτε, αυτή η επιτροπή που ερευνά είναι αυτή. Για αυτή μιλάμε. Για αυτή μιλάμε, έτσι. Συμφωνούμε. Πε μου λοιπόν. Εδώ αναφέρει τώρα ότι η Αλεξίου με ποιους συνεργάζεται. Ακούστε ονόματα. Αθανάσιος Θεοδόρου, δικηγόρο. Γνωστό είχε έρθει και εδώ με το ΚΕΦΕ, υπερασπιστή του ΚΕΦΕ, το θυμάμαι. Mm. Ευτυχής Μπιτσάκης, καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Γνωστός, άθεος, μαξιστής αυτός. Εμίλιος Μπουρατίνος, θεός μορφωτικός σύμβουλος της Πρεσβείας, τον είπα στην Αθήνα. Μισό λεπτό. Στάθης Γιώτας, θεός υπουργός βουλευτής πολιτικής άνοιξης. Δημήτρης Τσοβόλας, πρόεδρος του Δίκη. Πέτρος Κουναλάκης, μέλος του Κεντρικής Επιτροπής του Νασπισμού. Κοίταξε το να έκανε. Γιώργος Βαρεμένος. Μισό λεπτό, συνεργάζονται. Με τι συνεργάζονται όμως? Είδες τι λέει εδώ, Αλεξίου Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Εθνικό Μετσοβίου. Άρα λοιπόν. Στο πρόγραμμα φέρνουν τη συμπράττουν. Τι μιλάνε, τι διαλέξεις κάνουν αυτοί? Μισό λεπτό. Δεν είναι ένα θέμα. Άμα συνεργάζεσαι με τον Αλεξίου, θα πρέπει. Συγγνώμη κύριε, μισό λεπτό. Όπως εμείς ειδοποιήσαμε από αυτή τη θέση εδώ, ο κύριος Μιχαλόπουλος και εγώ, είπαμε για αυτό το συμπόσιο και αμέσως ο καθηγητής ο κύριος Κωνσταράς ερεύνησε και έστειλε, και εσείς και το ανήγγυλα από εδώ εγώ όταν με ειδοποιήσατε και ο Κωνσταράς μας έστειλε και φάξ. Εδώ βλέπω άλλα βαρεμένα. Βλέπω με Δημήτριο Τσοβόλας. Ο Τσοβόλας. Λοιπόν, διότι όχι, άλλο δεν, συγγνώμη κύριε, ναι, δεν δικαιολογείται δεν ούτε ο Τσοβόλας, ούτε ο άλλος να καλείται και λεπτό, να πάει να μιλήσει χωρίς να ξέρει που μιλάει. Δεν θέλω να και ο κύριος Βασίλης Φίλιας, μάλιστα, ο γνωστός. Ναι, εγώ δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν. Ο καθένας. Ο Αλεξίου φαίνεται όμως ότι έχει, όχι μόνο από αυτό το έγγραφο, είναι καθαρά ότι έχει σχέσεις μαζί τους. Από όλα τα άλλα έγγραφα. Γιατί βλέπετε εδώ πέρα λέει συμπεριφάτε εκπροσώπου, κρυφά είπε στον Αλεξίου ο εκπρόσωπος ότι έχει σκοπό να απομακρύνει το Λάμδα. Εδώ λέει του εκπροσώπου μας. Ναι, ναι. Τι εννοείται, διότι έχει εκπρόσωπο το ΚΕΦΕ μέσα στην εκπρόσωπο. Αυτό λέει. Μα αυτό λέει, το εκπροσώπου μας. Αυτό. Δεν το πιστεύω όμως. Δεν μπορώ να πιστέψω. Είναι δυνατόν τέτοιο πράγμα? Προσέξτε, ο πατήρ Αλεβιζόπουλος μου έλεγε συχνά ότι αυτοί μετέρχονται και μεθόδους λάσπης και φακελωμάτων και τέτοια. Βεβαίως. Σε αυτή τη φάση μπορεί όλο πιθανόν να έχουν κάνει και τέτοιες ιστορίες και να λένε ότι έχουν εκπρόσωπο. Λοιπόν, εγώ πάντως εκείνο που έχω να πω είναι ότι, και το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, ότι είναι πολύ επικίνδυνη η ιστορία και θέλει μεγάλη προσοχή και βεβαίως και ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κόσμου. Εγώ ετοιμάζω ένα βιβλίο. Έχει κύριε Χατζηφώτη. Ναι. Έχει ευαισθητοποιηθεί η Εκκλησία στο βαθμό που πρέπει? Ο πατήρ Λεβιζόπουλος έκανε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα έχουμε μια απώλεια. Ναι, έχουμε μια απώλεια. Έχει ευαισθητοποιηθεί όταν πλέον έξω από τις εκκλησίες κάθε Κυριακή είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, είναι άνθρωποι του ΚΕΦΕ και μοιράζουν χαρτιά. Έχει ευαισθητοποιηθεί και η πολιτεία πέρα από την Εκκλησία. Το έθνος, η πολιτεία του Ιεχωβά. Έχει ευαισθητοποιηθεί όταν στα σχολεία απ' έξω, στα γυμνάσια μοιράζουν χαρτιά, μοιράζουν εκεί τα πάντα, ας πούμε, και τα παιδιά μέσα στο άγχος των εξετάσεων, το ένα το άλλο, βρίσκουν κάποιες ωραίες φράσεις και ακουμπάνε απάνω. Επίτρεψε μου κάτι. Ο πατήρ Αλεβιζόπουλος έκανε μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Το ίδιο και εντεταλμένη. Εγώ με τις ταπεινές μου δυνάμεις και από τη δική μου εκπομπή συνεχώς έβγαζα τον κρύπα τους άλλους για να τα καταγγέλω με αυτά. Όσο θέλεις βρώντα σου κουφού την πόρτα. Καμία αντίδραση δεν υπήρξε. Μα καμία απολύτως. Όταν δεν υπήρξε καμία αντίδραση από ποιους? Ενώ από την πολιτεία. Από την πολιτεία μάλιστα. Αλλά θέλω να πω και το εξής. Γι' αυτό και εμείς επιχειρήσαμε αυτό που να κάνουμε τώρα. Μα καλά κάνεις. Διότι εμένα σου το ένα είναι το
το σμόκιν που φοράνε, ας πούμε, το σμόκιν των εισαγωγικών, έτσι. Το ράσο που δεν μπορεί να κατέβει, η ομάδα αυτή που δεν μπορεί να κατέβει στο πεζοδρόμιο, θα κατέβουν μαζί του στο πεζοδρόμιο. Λοιπόν. Εκεί που μοιράζουν αυτοί, θα μοιράσουμε κι εμείς. Και αν αντιδράσουνε, εάν αντιδράσουν ή μας πειράξουν, θα φάνε και ξύλο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Λοιπόν, να κάνω, να πω κάτι, μισό λεπτό. Ό,τι θέλεις να πεις. Μισό λεπτό. Κάτσε και θα μου ξεφύγει. Μισό λεπτό. Πριν προχωρήσουμε, θα πρέπει να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Να κάνουμε. Αλλά για να πω κάτι και να το πεις. Ναι. Εγώ τώρα ετοιμάζω ένα βιβλίο που λέγεται Ορθοδοξία και Λαϊκές Δοξασίες. Εκεί μέσα, εκτός από όλα αυτά, έψαξα και βρήκα, Γρηγόρη, πράγμα το οποίο είναι πολύ φοβερό. Βρήκα ότι 34 οργανώσεις, πέραν αυτό που λες, δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο και εμφανίζονται ως Ορθόδοξες και λένε Ορθόδοξη πίστη και είναι Προτεστάντικες. Ναι. Και έχουν πάρει άδειες. Ως τι νομίζεις, ως εταιρείες, λέει, ναι, Γιάννη, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αστικές. Εδώ είναι το εξής, εδώ είναι κάτι. Το να είσαι, ας πούμε, καθολικός ή το να είσαι Προτεστάντης. Όχι, άλλο φαινόμενο. Το να είσαι Προτεστάντης. Δεν έχει τους κινδύνους εκείνους που έχουν αυτές οι εδώ πέρα. Προτεστάντες ξέρουμε ότι είναι οι Προτεστάντες, έχουν αυτές τις δοξασίες, έχουν αυτό. Όχι, δεν σου πω δεν τη λέει, θα σου πω τώρα. Δεν μπορεί όμως να παίρνουν τη λέξη Ορθόδοξη. Άλλο αυτό. Οι καθολικοί, οι καθολικοί. Εντάξει, ό,τι κάνει και οι Ιουνίτες δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, αλλά από εδώ και πέρα όμως, ετούτοι εδώ, έχουν μια επικίνδυνοτητα. Διότι υπάρχουν και άλλες οργανώσεις που έχουν κάποιες γνωστικοί, κάτι άλλο από εδώ, κάτι άλλο. Δεν το είπα στην αρχή, που πηγαίνεις όμως. Εντάξει, ακούς, προσπαθούν να σε πείσουν, να τους πείσεις, οτιδήποτε. Εδώ όμως έχουν ομάδες κρούσεως, έχουν παρακολουθήσεις, έχουν φακέλους. Είναι οι πιο επικίνδυνοι. Και δεν ξέρουμε ποιος είναι ο σκοπός τους. Και ενώ εδώ τους είχαμε φέρει και μας λέγανε ότι είμαστε φιλοσοφικό σύστημα, ξαφνικά τώρα βγαίνει η θρησκεία των θρησκειών. Σύμφωνα. Η θρησκεία των θρησκειών. Έβγαλε το προσωπείο. Έχουν τρελάνει οικογένειες. Έχουν τρελάνει οικογένειες. Έχουν πάρει παιδιά, τα έχουν πάει στη Δανία, τα έχουν πάει στην Ευρώπη, στην Αμερική. Έχουν χαθεί άνθρωποι. Με το πρόσχημα της θρησκείας δημιουργούν στρατιωτάκια, πιονάτια, ρομποτάκια για να τα χρησιμοποιήσουν για κάποιους σκοπούς. Μα θα ήταν λάθος να το πούμε θρησκεία. Μισό, γι' αυτό λέω. Μισό λεπτό. Να κάνουμε το διάλειμμα. Θα το κάνουμε το διάλειμμα. Θέλω να πω και κάτι. Θα κάνουμε το διάλειμμα και να βγάλουμε και τηλέφωνα για ανοιχτή γραμμή. Έτσι, κάνουμε ένα διαλυματάκι. Επειδή η Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και επειδή η πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις βοηθά με την σιωπή της και τη στάση της τους εχθρούς της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας που σήμερα είναι οι αιρέσεις, αποφασίσαμε την δημιουργία του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Εκδόσεις για το τι είναι η κάθε αίρεση. Αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση. Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες. Εξασφάλισης κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος. Ορθόδοξε Έλληνα, ζητάμε την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, αριθμός λογαριασμού 26 30 73 33. Φίλοι και φίλες, κέφε συνέχεια, δίνω και πάλι το λόγο να συνεχίσει ο κύριος Γιάννης Χατζηφώτης. Γιάννης, ακούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι έχεις απόλυτο δίκιο, ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, το είπα και εγώ στην αρχή, το επαναλαμβάνω. Και είναι εποχή με το σεωτανισμό και όλα αυτά που έχει και το κέφε, αλλά και μία ψυχή να χαθεί και από τα άλλα, νομίζω ότι είναι απώλεια. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Ξέρεις αυτό το κανάλι του 62. Που βγαίνει, το οποίο είναι παράνομο, το οποίο δεν έχει καμία απολύτως άδεια. Και πάρα πολλοί με ρωτούν, είναι δικό μας αυτό. Σε ρωτώ λοιπόν, τι, δεν κάνει ζημιά, δεν κάνει προσλητισμό, δεν περνάει εναντίον της Παναγίας, εναντίον των Αγίων, εναντίον των εικόνων. Ναι, έτυχε να ακούσω χτες το βράδυ μια εκπομπή και πράγματι, ας πούμε, ενώ το νομίζεις ότι είναι θεάρες το κανάλι, λέει ότι δεν έχεις καμία μα καμία άλλη υποχρέωση. Εσύ έχεις υποχρέωση κατευθείαν με τον Χριστό. Καταργεί αυτομάτως Αγίου, στα πάντα όλα, την Παναγία. Είδες πώς πάει το δηλητήριο. Ναι, και πάει το δηλητήριο. Τέχνος. Ναι, αλλά πρόσεξε, εάν δεν ξέρεις και δεν έχεις παιδεία, την πατάς άνετα, βέβαια. Την πατάς άνετα. Επειδή το 90% αυτό, Γιάννη μου, κοίταξε, η Εκκλησία της Ελλάδος πρέπει να το κοιτάξει. Η Εκκλησία παρέστη
Και δεν και, και ο Αλεξάνδρου Πόλος. Τώρα για το τηλεοπτικό. Ναι, ναι, ο Αλεξάνδρου Πόλος δεν δόθηκε άδεια. Δεν έχει όμως καθήκον τώρα το ραδιοτηλεοπτικό που προβάλλεται αυτό το κανάλι να επέμβει. Τι θα κάνει η εκκλησία, θα κάνει αστυνομία. Όχι, τώρα, τώρα μπορεί να επέμβει το ραδιοτηλεοπτικό. Ναι. Μπορεί να επέμβει αρκεί να. Να θελήσει να επέμβει αρκεί να το πείτε κι εσείς. Και να πω το εξής, εκτός από το, αυτό που είπαμε, αυτό, το κανάλι 62, υπάρχει ένας ραδιοφωνικός σταθμός πολύ επικίνδυνος. Που έχει τον τίτλο Χριστιανισμός. Θαρώ στα 92, τόσο είναι και 2 FM. Αυτός ο σταθμός λοιπόν είναι πεντηκοστιανός. Οι άλλοι είναι νέο πεντηκοστιανοί, φονταμενταλιστές. Οι πεντηκοστιανοί λοιπόν αυτοί κάνουν και το εξής κόλπο. Στέλνουν δώρα τάχατες, τη Αγία Γραφή. Και έτσι βάζουν στον κύκλο μέσα αφελείς, τους εμπλέκουν και μετά τους. Όλα αυτά κύριε Χατζηφώτη, γιατί θα πούμε και κάποια άλλα πιο χοντρά, εμείς την Τετάρτη το βράδυ με τον κύριο Μιχαλόπουλο. Όλα αυτά βάλουν εναντίον της Ορθοδοξίας. Η Ορθοδοξία, μισό λεπτό, έτσι μπράβο. Η Ορθοδοξία έχει ένα μικρό ποσοστό. Έχει ένα μικρό ποσοστό. Έτσι δεν είναι. Μπροστά σε όλο το καθολικισμό, προτεσταντισμό. Θα 320 εκατομμύρια 300... σε όλο τον κόσμο. Βάλουν λοιπόν και εναντίον της Ελλάδας που είναι 10. Έτσι. Ας το πούμε σαν έθνος ότι είναι 20. Εγώ λέω σαν 17. Ναι, εγώ λέω εντάξει, ότι είμαστε 10 εκατομμύρια εδώ ή 17. Γιατί γίνεται όλη αυτή η ιστορία, 170 παρασκευτικές οργανώσεις. Ναι ή όχι. Οι γνωστές. Οι γνωστές. Και οι άγνωστες. Ακούστε τώρα που μιλάγαμε τον κύριο Σιούφη, τον κύριο Σιούφη πώς τον λέγαμε, τον κύριο Αλεξίου. Λέει εδώ, έγγραφο προς Υπουργό Παιδείας, Γεώργιο Παπανδρέου, Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, Στέλιο Παπαθεμελή, το οποίο κοινοποιείται στο Γενικό Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, κύριο Άκη Τσοχατζόπουλο, τότε ήταν. Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Μιλτιάδη Έβερς. Ένα λεπτό περιμένετε. Ένα λεπτό περιμένετε, παρακαλώ. Προς την κυρία Παπαρίγα, προς τον κύριο Σαμαρά, προς τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, προς τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο, προς τον κύριο Αβραμόπουλο, προς τον κύριο Λογοθέτη, στον Πειραιά. Και λέει λοιπόν, είμαστε αποφασισμένοι, αν το κακό δεν σταματήσει, το κακό, πιο κακό που κάνει η θρησκεία και η πατρίδα, να προσφύγουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Στρασβούργο και αν χρειαστεί και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι λοιπόν καιρός η καταδυνάστευση του κράτους και του πολίτη από το κομμάτι αυτό της Ορθόδοξης Εκκλησίας Ελλάδος να πάρει αμέσως τέλος και στα πλαίσια της αναθεώρησης του συντάγματος να υπάρξει πλήρης διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας. Δηλαδή εδώ που τα λέμε σας θεωρεί, θεωρεί την εκκλησία και σας θεωρεί γιατί υπήρξατε και είστε και εκπρόσωπος ενός του τμήματος Εκκλησίας της Επισκοπής εδώ, της Ιεράς της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Σας ερωτώ να μου πείτε το εξής. Αυτά τα πράγματα πώς μπορούν και περνάνε απαρατήρητα. Να σας πω. Πού οδηγείται η νεολαία και πού η Εκκλησία δεν έχει κάποια αντίδραση έντονο. Προχτές είχαν έρθει στην σύνοδο από ό,τι πληροφορήθηκαν εκπρόσωποι όλων των κομμάτων και της Βουλής, ο κ. Κρητικός, ο κ. Μητέρος, ο κ. Αριστιώτης, και συνεφώνησαν πλήρως με την σύνοδο ότι δεν πρέπει να υπέρθει καμία απολύτως αλλαγή στο υφιστάμενο καθεστώς των σχέσεων εκκλησίας και πολιτικής. Του συντάγματος. Ναι. Αυτό συνεφώνησε. Εγώ λέω τη δική σας συγγνώμη γιατί έχουμε κάποιο τηλεφωνητή. Ορίστε. Κύριε Νέρο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Χατζηφώτη. Λίγο πιο δυνατά. Μάλιστα. Καταρχήν να σας πω το όνομά μου γιατί δεν μου αρέσει η ανωνυμία. Λέγουμε Στρατογεννάκος Γιώργης. Μάλιστα κύριε Γιώργη. Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα και στον κύριο Μιχαλόπουλο, καλησπέρα και στον κύριο Χατζηφώτη. Καλησπέρα. Η αιστεία της, του Σαββάτου έχει δημοσιεύσει μια επιστολή και λέει τα εξής. Ανάγκη συνεργασίας. Κύριε Διευθυντά, πριν 1,5 χρόνο ένα τηλεοπτικό κανάλι, όχι από τα μεγαλύτερα, παρουσίασε το δράμα κάποιων γονιών που τα παιδιά τους είχαν παρασυρθεί σε τρομερή οργάνωση από τις γνωστό στο εξωτερικό σαν καταστροφικές λατίδες και στην Ελλάδα σαν παραθρησκευτικές οργανώσεις και πρωτοστάτησε στην αποκάλυψη της δράσης της εκκλησίας της Σαϊντελώση. Μάλιστα, Σαϊντολογίας.
ΚΕΦΕ, Κέντρο Εφησμοσμένης Φιλοσοφίας. Μάλιστα. Η αποκάλυψη είχε σαν αποτέλεσμα την επέμβαση της Αγγελικής Αρχής, της οποίας η έρευνα στο ΚΕΦΕ έφερε στο φως καταπληκτικά στοιχεία σχετικά με το φακέλωμα πολιτών, παρακολούθηση υπευθύνων, μάλιστα κατά βαθμούς επικινδυνότητας, διάβρωση δημοσίων προσώπων και στοιχειοθέτηση ψεύτικων σεναρίων. Είναι αυτά που παρουσιάζουμε εδώ και κάνουμε ο κ. Μιχαλόπουλος εδώ. Καταλύγει τρία χρόνια τώρα. Και καταλήγει και λέει το εξής. Συνιστάει στον κύριο Μιχαλόπουλο και λέει: από την επαγγελματική εμπειρία μου στο χειρισμό περιπτώσεων πρώην θυμάτων καταστροφικών λατριών και από τη στενή συνεργασία μου με στέλεχος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων για την Προστασία της Οικογένειας και του Ατόμου, εγώ προσωπικά δεν ανήκω στην οργάνωση αυτή, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι η Εκκλησία μέσω των εντεταλμένων εκπροσώπων της και των συνεργατών της αντιλαμβάνεται βαθύτατα το πρόβλημα και ενεργεί τα δέοντα με τρόπο που εκείνη γνωρίζει. Ας μην ανησυχεί λοιπόν ο καλός δημοσιογράφος, αλλά εφόσον νιώθει πραγματικός ορθόδοξος χριστιανός, ας στρατευτεί κάνοντας υπακοή στην Εκκλησία, μάλλον παρά στον εαυτό του και προσφέροντας όπως το έκανα μέχρι τώρα τις στήλες της εφημερίδας του και το τελευταίο του χρόνο σε εκείνους που γνωρίζουν σε βάθος τα προβλήματα των καταστροφικών λατριών στην χώρα μας και στο εξωτερικό. Μετατιμής Γεράσιμος Βλάχος, κοινωνικός λειτουργός. Ερωτώ λοιπόν τον κύριο Χατζηφώτη. Ως άνθρωπο που έχει σχέση με την Εκκλησία, ο κύριος Μιχαλόπουλος κάνει καλά που πήρε την πρωτοβουλία να ιδρύσει αυτό το κίνημα το αντιαιρετικό μετά τον θάνατο του πατέρα Αλεβιζάτου. Αλεβιζοπούλου. Αλεβιζοπούλου. Θα σας απαντήσει ο κύριος. Εντάξει. Καταρχάς δεν θα απαντήσω ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας, εγώ δεν είμαι. Θα πω την άποψή μου. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι όλοι πρέπει να δίνουμε τη μαρτυρία μας και να κάνουμε τον αγώνα μας. Περιμένω. Ναι. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ορίστε. Περιμένετε, λέω, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ναι. Ναι, κύριε Σταδογιαννάκο. Τελείωσε, κύριε Σταδογιαννάκο. Έκλεισε. Ήταν αυτό το ερώτημα. Αν κάνετε καλά ή όχι. Και ο κύριος Χατζηφώτης απήντησε. Ήθελα να το απαντήσω και εγώ τον κύριο. Μάλλον. Και δεν το απαντήσατε. Εσύ περισσότερο. Στη τηλεόραση είμαστε. Κύριε Μιχαλόπουλο, δεν με στο τι τα ακούει. Κύριε Σταδογιαννάκο, εγώ δεν υπήκουσα εις τον εαυτό μου, όπως λέει αυτός ο άγνωστός μου κύριος κοινωνικός λειτουργός. Και θα πρέπει να ξέρετε ότι εγώ δεν κάνω υπακοή πουθενά. Ούτε στον εαυτό μου, ούτε πουθενά άλλο. Εγώ κάνω υπακοή σε εκείνο που απαιτούν οι καιροί. Και οι καιροί εδώ απαιτούν αγώνα και θα έλεγα και πιο λαϊκά πεζοδρόμιο. Και πεζοδρόμιο εμείς οι δημοσιογράφοι, οι μαχόμενοι δημοσιογράφοι, μπορούμε να το κάνουμε. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού, διότι πίστεψαν κάποιοι και φαίνεται και ο κύριος αυτός, ο οποίος μπορεί να έρθει και εδώ όπως αν θέλει την άλλη Δευτέρα να μιλήσουμε, ότι πάμε να τους φάμε τη δόξα ή να τους φάμε την πρωτοβουλία. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη ούτε δόξας ούτε πρωτοβουλίας. Έχουμε και δόξα πάρει στη ζωή μας μαχόμενοι, μέχρι φυλακές μας βάλανε για τις πολιτικές μας ιδέες και αποκαλύψεις που κάναμε, και ούτε είμαστε οι καλοί δημοσιογράφοι όπως το άκουσα που το διαβάσατε γράφοντάς το ειρωνικά αυτός ο κύριος. Εμείς έχουμε δώσει εξετάσεις και τίτλους τιμής. Ναι, ευχαριστώ. Δεν ευχαριστώ. Περιμένουμε από κοινωνικούς λειτουργούς οι οποίοι αλληλογραφούν με εφημερίδες. Ο κύριος αυτός έχει δώσει κανένα αγώνα στη ζωή του, μπορεί να έρθει εδώ να μας τον πει. Γιατί εμείς, επαναλαμβάνω, έχουμε δώσει αγώνες. Και λίγο, πολύ λίγο πριν πεθάνει, όταν ανέβαινα στο σπίτι του πατέρα Αντωνίου Αλεβοζοπούλου, του έλεγα για αυτό το κίνημα και μου έλεγε: μακάρι, Γρηγόρη, να μπορέσεις να το κάνεις, γιατί εγώ πού να πάω με το ράσο και πού να πάμε κι εμείς εδώ πέρα που έχουμε μείνει οι άνθρωποι του κύκλου. Και ο ίδιος μου έλεγε: τι να κάνω, μου λέει, μαζευόμαστε οι 200 και οι 200 και οι 200 γνωστοί. Εδώ χρειάζεται να μπούμε μπροστά και να κάνουμε πόλεμο και να κάνουμε αγώνα. Τώρα, εάν ο κύριος αυτός έχει την αντίληψη, την παλαιά αντίληψη του κότσου και του μουστακίου, των διαφόρων και ποικίλων οργανώσεων, κλειστών οργανώσεων, εμείς και εμείς, είναι λάθος. Λοιπόν, αυτή ήταν η απάντηση, κύριε Σταδογιαννάκου, δική μου. Σας ακούμε, κύριε. Ναι,
Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήταν μια κυρία χάθηκε, δεύτερη ίσως θα το γραμμή. Ορίστε. Συγχαρητήρια για το εθνικοχριστιανικό έργο το οποίο προσφέρετε. Θερμή παράκληση να μεταφερθεί το σήμα της τηλετόρα βόρεια προς Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργεί το κανάλι 62 εδώ και πάρα πολύ καιρό, το οποίο γνωρίζετε γιατί δουλεύει και στην Αθήνα, ναι. Και θα έπρεπε να μάθει ο κόσμος κάποια πράγματα γι' αυτό, μια που είναι και ο κύριος Χατζηφώτης εκεί, θα ήθελα να αναφερθεί. Και μου έχει κάνει εντύπωση πώς έδωσαν άδεια το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Δεν έχουν δώσει. Δεν έχουν δώσει άδεια, δεν έχουν δώσει άδεια. Παράνομο. Παράνομο. Στην Ελλάδα, αγαπητέ μου, όταν έχεις κάποια δύναμη. Στην Ελλάδα, κυρία μου, λειτουργούν αυτή τη στιγμή 9 και 2 απάνω 11. 11 σταθμοί έχουν άδειες. Μεταξύ των οποίων και η τηλετόρα που έχουμε την τιμή, την υψίστη τιμή, όταν εδίδονται οι άδειες από τους 13 που εψήφισαν. Και οι 13. Και οι 13. Ανεξαρτήτως κόμματος. Αριστερή, δεξή και τρόη, διότι είχαν εκτιμήσει ότι εμείς είμαστε ένα πολυφωνικό κανάλι, δεν κάνουμε προπαγάνδα, δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά. Απλούστατα λέει ο καθένας εδώ, έρχεται και καταθέτει τη γνώμη του. Αυτά τα κανάλια, τα 11 κανάλια, έχουν πάρει άδεια. Όλα τα άλλα λειτουργούν σε βάρος των λοιπόν καναλιών, παράνομα και σε βάρος της οικονομίας. Γιατί δεν πληρώνουν τίποτα, δεν πληρώνουν, δεν έχουν φόρους, δεν έχουν εγγυήσεις, δεν έχουν εγγυητικές επιστολές. Όταν για να λειτουργήσουμε εμείς σαν κανάλι, για να λειτουργήσουμε εμείς, ήδη έπρεπε και έχουμε βεβαίως το ελάχιστο με το οικό κεφάλαιο, νομίζω κύριε Ρίζο, 500 εκατομμύρια. Το κεφάλαιο το μετοχικό, το λιγότερο που μπορεί να διαθέτει ένα κανάλι τοπικό, είναι 500 εκατομμύρια. Να σας πω. Εμείς βεβαίως τα έχουμε και τα έχουμε περιβεί. Αυτά τα διαθέτουν αυτοί. Τα διαθέτουν, αλλά δεν διαθέτουν άλλες καταστάσεις. Να απαντήσω, να πω κάτι. Ναι. Οι αδειούχοι σταθμοί όπως εμείς που διαθέτουμε αυτό το κεφάλαιο που ο κ. Μιχαλόπουλος, λειτουργούμε νομίμως, γιατί πιστεύουμε στην Ορθοδοξία, στην πατρίδα και στο έθνος. Οι άλλοι οι οποίοι λειτουργούν, και εμείς έχουμε μια τοπική άδεια και είμαστε στην Αττική, γιατί είμαστε σεμνοί. Οι άλλοι που δεν λειτουργούν χωρίς άδεια, που είναι πειρατικοί αν θέλετε να πούμε, έχουν φτάσει όπως είπατε στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουν τα λεφτά των ξένων θρησκειών. Έτσι. Και τα διασπαθίζουν, τα πετάνε. Εμείς δυστυχώς ένα διορθόδοξο ορθόδοξο κέντρο θέλει να κάνει ο κ. Μιχαλόπουλος. Όχι, και ότι... όχι, κίνημα, ναι. Και βλέπετε ότι δεν υπήρξε και τόσο σοβαρή συμμετοχή. Να πω κάτι σε αυτό που λέει ο... Διάμε και ποιοι είμαστε δηλαδή εμείς που το λέμε οι ορθόδοξοι αυτοί. Κανένας Μητροπολίτης δεν σήκωσε το χέρι του να πει παιδιά εδώ είμαι κοντά σας. Να πω κάτι στον κύριο. Συγγνώμη. Σχετικά με το κανάλι 62. Το κανάλι 62 οπωσδήποτε θα έχει λεφτά και όταν έγιναν οι κρίσεις πήγανε από ό,τι έμαθα με μια βαλίτσα γεμάτη. Αλλά όμως δεν έχει ορθόδοξο ήθος, δεν έχει ελληνική συνείδηση, ας μιλάει την ελληνική γλώσσα, αυτό δεν αποτελεί μιλάει και κριτήριο. Μιλάει και ξένα. Ελληνική γλώσσα μιλούσε και ο σταθμός της Ελεύθερης Ελλάδας από την Πράγα. Είναι σαφές, είναι ό,τι είναι. Κανάλι. Νέο Πεντηκοστιανό ανήκει στους φομενταμενταλιστές και στρέφεται εναντίον της Ορθοδοξίας. Και μάλιστα, σαφώς είναι κατά της Παναγίας, των εικόνων και έχουν υποθεί πάρα πολλά. Μάλιστα και αυτό το κανάλι, από ό,τι έχω παρακολουθήσει με μια κασέτα που μου στείλανε, είχε κάνει ολόκληρη εκπομπή ψεύτικα. Διότι λέγανε, παίρνει ο τάδε Κώστας από την Καλλιθέα, παίρνει ο τάδε Νικόλας από το Παγκράτη. Και όλοι τι ζητούσανε, να χωριστεί η εκκλησία από το κράτος. Αυτό τους τσούζει. Αυτό που αλλά ζητάει και ο Αλεξίου. Δεν μπόρεσε αυτό να περάσει. Αυτό που ζητάει. Δεν μπόρεσε ούτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παράκληση. Θερμή παράκληση στον κύριο Μιχαλόπουλο. Μάλιστα. Μετά την Πάνιθα που ελπίζω να γίνει σύντομα αυτό, που θα εκπέμπει η τηλετόρα από Πάνιθα, να πάτε προς Θεσσαλονίκη. Θερμή παράκληση. Δεν έχουμε την άδεια, κύριε. Είναι. Να προσπαθήσετε. Εντάξει, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Γεια σας. Ένα είναι γεγονός ότι δεν θα προλάβουμε. Ορίστε. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για όλα. Ευχαριστούμε. Ένα ερώτημα κύριε Μιχαλόπουλε για τον κύριο Χατζηφώτη. Πριν από πολύ καιρό ο αρχηγός της Μασονίας είπε ότι πολλοί εν ενεργεία Μητροπολίτες είναι Μασόνοι
Και ο κ. Χατζηφώτης ανακοίνωσε μέσα της εφημερίδας, την οποία διευθύνει αλλά και ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου, ότι αν δεν αποκαλύψει τα ονόματα των κληρικών μασόνων, η μασονία θα καταμηνηθεί. Ερώτημα. Απεκάλυψε ο κ. Μανέας ποιοι είναι οι Μητροπολίτες είναι μασόνοι. Εάν ναι, ποιοι είναι. Εάν δεν απεκάλυψε, κατεμηνήθη. Αν όχι, γιατί. Ναι. Ευχαρίστως να σας απαντήσω. Αυτά πράγματι έχουν, όπως τα είπατε. Δεν νομίζω ο κ. Μανέας να προέβη σε καμία απολύτως καταγγελία. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει ιεράρχης Εκκλησίας Ελλάδος μασόνος. Πάντως είναι της Ιεράς Συνόδου, νομίζω, αρμοδιότητα δια τα περαιτέρω. Θα ήθελα όμως να πω με την ευκαιρία, μια και θέσατε το θέμα, ότι και στον πίνακα περιλαμβάνεται και η μασονία. Διότι είναι συγκριτισμός, διότι εκεί πέρα μέσα ανακατεύονται τα πάντα και υπάρχει ένα πνεύμα που λέγεται ΜΑΤΣ, ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, και κάτω από αυτόν είναι οι μύστες και οι αξιωματούχοι, και υποτίθεται ότι είναι ο Βούδας, ο Χριστός, ο Σοκράτης. Τα λέω αυτά με την ευκαιρία για να πω ότι και ο τεκτονισμός είναι έξω από την ελληνοορθόδοξη παράδοση. Άλλωστε η Ελλάδα είναι η χώρα του φωτός και η χώρα της πλήρους διαβγίας, και ως εκ τούτου δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να δεχόμαστε εγκριτό και παραβίστο οτιδήποτε. Μάλιστα. Ορίστε. Καλησπέρα κύριε Ρίζο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μιχαλόπουλε. Γεια σας. Μπράβο. Τα πάτε ωραία. Τώρα έχω εδώ πέρα, για να μην σας κουράσω πάρα πολύ, κύριε Ρίζο, μπορείτε να γράψετε κάτι. Ευχαριστώ. Έχω ένα βιβλίο το οποίο ονομάζεται Ο Άξονας του Θανάτου. Ο. Ο Άξονας του Θανάτου. Μάλιστα. Λοιπόν, λέει, μετάφραση κύριος Πέρας, εκδόσεις Στερέωμα. Μάλιστα. Εκδότης είναι ο Dr. D.C. Χέρμακ. Α, βέβαια. Ο συγγραφέας. Και έχει εδώ μία καταγγελία για τον κύριο Χατζηφώτη. Μάλιστα. Αυτό δεν ξέρω τώρα ακόμα υπάρχει στην αγορά. Τη γνωρίζω και του απήντησα. Πρόκειται για μέγα ψεύδος αντληθέν από τον ορθόδοξο τύπο, όπου. Γι' αυτό πρέπει να τα ελέγχετε πριν κάνετε τηλεφωνήματα. Όχι. Αλλά θα σας απαντήσω. Ας πούμε, κύριε Χατζηφώτη. Όχι, εγώ πήρα και τον εκδοτικό οίκο. Κύριε Χατζηφώτη, τι διευκρίνηση να κάνουμε. Να τα ακούσετε. Όταν εγώ αγοράζω ή εσείς ένα βιβλίο. Να τα ακούσετε λοιπόν. Περιμένετε να τα ακούσετε. Λοιπόν, ο πατήρ Κλούτσος εδώ στην Αθήνα είχε προπολού γράψει μία επιστολή στην εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος, όπου είχε πάρει ένα βιβλίο του Νίκου Ζακόπουλου και υπερπηδώντας, πρώτα υπήρχαν οι υποτροφίες τις οποίες είχε δώσει τότε, οι χορηγίες, το κράτος το ελληνικό, ήταν τότε ο υπουργός ο Παναγιωτάκης, δεν θυμάμαι αν ήταν επί Παπαδόπουλου ή ήταν επί Ανδρουτσόπουλου αυτή η ιστορία. Τέλος πάντων, κατόπιν λοιπόν από αυτό ή το αντίθετο. Επί Ανδρουτσόπουλου ήταν ο Χρήστου, επί Χρήστου. Ναι, υπουργός του πολιτισμού, με συγχωρείτε. Πολιτισμού ήταν ο Παναγιωτάκης. Α, ναι, ναι. Τότε λοιπόν μας είχαν δώσει χορηγίες σε όλους τους λογοτέχνες, ακόμα και στους αριστερούς, στο Βαλέτα, τον Μακαρίτη, στον ακαδημαϊκό που πέθανε, τον Βρετάκο κτλ. Και βεβαίως είχαν δώσει και σε εμένα, ο οποίος ήμουν μέλος του Συνδέσμου Λογοτεχνών τότε. Κατόπιν λοιπόν μπήκανε και κάτι υποτροφίες Fulbright. Ή μάλλον μπρος ήταν οι Fulbright. Fulbright λέγονται. Fulbright. Δείτε στο βιβλίο πώς τις λέει. Fulbright. Μετά ήταν οι άλλες, ο πατήρ τα πήρε βιαστικά και πήγε και έβαλε ότι εγώ πήρα υποτροφία Fulbright. Ουδέποτε πήρα τέτοια. Ο Χέρμακ μου είπε σχέδιο ότι θα το διορθώσει. Ελπίζω να το κάνει σε μια προσεχή έκδοση, εάν είναι το Γέρμακ, μάλλον λέγεται, το λιγότερο έντυπος. Λοιπόν, κύριε Χατζηφώτη, εδώ λέει ότι είτε χορηγός στο ίδρυμα Ford. Το Ford. Λοιπόν, και εν συνεχεία λέει ότι το Ford. Είναι αρκετά μεγάλο το κεφάλαιο. Δεν θέλω σας απαντώ. Την ώρα. Σας απαντώ επί λέξη. Ήτανε μπροστά η Ford και μετά ήταν του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδος. Αυτός λοιπόν είδε Ford, δεν είδε ότι αλλάζει κεφάλαιο και πήγε εκεί. Μπορείτε να είναι λάθος δηλαδή, λέει ο κύριος Χατζηφώτης. Από ό,τι αγγελίζει. Κοιτάξτε, ο αναγνώστης ενός βιβλίου όταν τα αγοράζει. Έχετε δίκιο. Να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να σας κατατοπίσω. Ναι, κύριε Χατζηφώτη, να διευκρινίσουμε κάτι. Όταν αγοράζουμε ένα βιβλίο, το περιεχόμενο δεν το γνωρίζουμε και βρίσκουμε ξαφνικά φερρυπίν τον κύριο Γεωργιάδη ή οποιοδήποτε άνθρωπο, έτσι και τηλεφωνάμε να μάθουμε ή προσπαθούμε να μάθουμε. Δεν είναι ότι εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αλλά καταλαβαίνετε ότι με ενοχλεί αυτό.
Τι να κάνω. Ανθρωπίνος. Όταν λένε συκοφαντίες, εσάς πώς θα σας φαινόταν. Πώς να το ξέρουν ότι θα συκοφαντούνε, κύριε Χατζηφώτη. Αυτό διευκρίνηση έγινε αυτή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έγινε η διευκρίνηση, αγαπητέ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω... Σκαθάρισες και δημόσια τώρα, ωραία ήταν. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Μάλιστα. Που ασχολείστε με το θέμα αυτό των αιρέσεων. Είμαι δεσιτοποιημένη και πραγματικά σας συγχαίρω που θέλετε να μας προφυλάξετε από τις αιρέσεις. Έχω όμως μια σκέψη και θα ήθελα να σας την πω. Το έργο του πατρός Αλευιζοπούλου επέτυχε διότι ήταν καλή η συνταγή. Τι εννοώ με αυτό. Το αντίδοτο για όλες τις αιρέσεις και τα θύματα τους είναι η Ορθοδοξία. Αυτοί λοιπόν που θα χειριστούν τα θέματα αυτά, τα λεπτά των αιρέσεων, πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την ψυχολογία την ανθρώπινη, πάνω απ' όλα όμως να είναι πολύ καλοί γνώστες της Ορθοδοξίας και πολύ πιστοί άνθρωποι. Ο πατέρας Αλευιζόπουλος ήταν η πηγή αγάπης για τους αιρετικούς. Θέλω, ανησυχώ και πρέπει θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς που είστε αυτού του κινήματος, θα γνωρίζετε τόσο καλά την Ορθοδοξία ή θα συνεργάζεστε με ανθρώπους που θα είναι πραγματικοί γνώστες της Ορθοδοξίας όπως ήταν ο πατέρας Αλευιζόπουλος? Να σας πω εγώ κάτι. Ένα απλό πράγμα. Έγινε κάποια παρανόηση. Μάλιστα. Αυτό που δημιουργεί ο κύριος Μιχαλόπουλος δεν είναι για να αντικαταστήσει το διορθόδοξο σύνδεσμο πρωτοβουλίας γονέων. Μάλιστα, το καταλαβαίνω. Μισό λεπτό. Ναι. Είναι για να συνδράμει. Βέβαια. Ιδιαίτερα σε έναν τομέα που το διορθόδοξο σύνδεσμος δεν έχει τη δύναμη της προσπελάσεως της αμέσως. Βεβαίως. Δηλαδή, μία τηλεόραση, ένα δημοσιογραφικό team το οποίο μπορεί να λειτουργήσει δυναμικά και ταυτόχρονα να είναι μέσα σε εθνικό πλαίσιο. Δεν έχει καμία διάθεση ούτε ο κύριος Μιχαλόπουλος, ούτε εμείς, ούτε οι υπόλοιποι που συνδράμουμε τον κύριο Μιχαλόπουλο σε αυτή την προσπάθεια να αντικαταστήσουμε. Τιμάμε οπωσδήποτε τον μακαριστό Αντώνιο Αλευιζόπουλο και πάνω απ' όλα τιμάμε και όλους τους συνεργάτες. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Μην γίνει παρανόηση γιατί και κάποιος εσύ... άλλος μας παρανοεί. Γυρίζω να απαντήσω εγώ. Ναι. Μάλλον εσείς παρανοήσατε. Όχι. Με συγχωρείτε, πρέπει να σας εξηγήσω τι εννοώ. Ο πατέρας Αλευιζόπουλος, αν ήταν εδώ, θα μας έλεγε ότι η ευχή του είναι να συνεχιστεί το έργο του. Δηλαδή να υπάρξουν Αλευιζόπουλοι στο μέλλον. Αυτό άλλωστε προσπαθούσε και εν ζωή. Αυτό δεν είναι το. Βεβαίως θα τον αντικαταστήσετε. Μα αυτό θα ήθελε και 10 φορές καλύτερα. Δεν είναι αυτό το ερώτημά μου. Το ερώτημά μου είναι αυτοί που θα συνεχίσουν το έργο του. Γνωρίζετε ότι πρέπει να ξέρουν πάρα πολύ καλά την Ορθοδοξία και να είναι πιστοί πάνω απ' όλα. Γιατί αυτό είναι το φάρμακο. Μάλιστα. Πέστε. Νομίζω, κυρία μου, κύριε Σπινίστε, ξέρω τι είστε, ότι αυτοί που πάνε τώρα να συνεχίσουν το έργο του πατέρα Λευζόπλου γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και την δύναμη της συνεχείας που πρέπει να έχουν και την έχουν μες καρδιές τους, αλλά και είναι δεδηλωμένα υπερορθόδοξοι και άνθρωποι του ελληνισμού. Όσο για μας... Η Ορθοδοξία δεν είναι μόνο ελληνική. Δεν σας είπα τι είναι η Ορθοδοξία. Εγώ σας είπα ελληνισμός, δεν σας είπα ελληνικά. Επειδή είναι ελληνική και επειδή μιλάω καλά τα ελληνικά όπως τα μιλάτε κι εσείς, σας είπα για τον ελληνισμό. Το άλλο που έχω να σας πω είναι ότι την Ορθοδοξία τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Πατέρας Αλευιζόπουλος σταθάει 40 χρόνια να τη μάθει. Δεν ξέρω τι έκανε ο πατέρας Αλευιζόπουλος. Μπορεί να άργησε ο πατέρας Αλευιζόπουλος να τη μάθει την Ορθοδοξία. Εμείς την έχουμε μάθει πάρα πολύ πιο νωρίτερα. Ούτε ο πατέρας Αλευιζόπουλος, με συγχωρείτε πάρα πολύ, σεβόμενος πάντα τη μνήμη του, ούτε ο πατέρας Αλευιζόπουλος ήταν ο Άγιος της υποθέσεως, έτσι. Αλίμονε αν ο πατέρας Αλευιζόπουλος ήταν ο μόνος ο οποίος έδωσε μάχες για τις αιρέσεις. Υπάρχουν παπάδες απλοί στην επαρχία οι οποίοι δεν ξέρουν τόσο πολύ καλά τα γράμματα, ούτε τόσο πολύ καλά ξέρουν τα θεολογικά και την Ορθοδοξία.
αλλά έχουν μέσα στην καρδιά τους τον Χριστό. Δεν και ξέρουν να πολεμήσουν τους Ιεχωβάδες. Καταλάβατε. Συμφωνώ μαζί σας. Ωραία, μπράβο. Συμφωνώ μαζί λοιπόν, σας. Εκείνο το οποίο όμως εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή, ότι εμείς έχουμε, θα αναλάβουμε με αυτή την οργάνωση τον τομέα, σας είπα απλά λαϊκά, του πεζοδρομίου πλέον. Θα κατέβουμε και εμείς τις Κυριακές Εκκλησίες. Μάλιστα. Θα πάμε και εμείς στα γυμνάσια. Θα πάμε και εμείς στα δημοτικά, θα πάμε και εμείς στις στρατώνες. Πράγματα τα οποία δεν μπορούν να κάνει ως μέχρι σήμερα έχει αποδείξει η πείρα μας. Ναι. Η ομάδα Λεβιζοπούλου. Είναι ένα δυναμικό, έτσι, κύριε Μιχαλόπουλε, που είναι πολύ χρήσιμο. Είναι, πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτό που μου περιγράφετε. Αυτό σας λέμε εμείς. Βεβαίως, είναι πολύτιμο το δυναμικό. Ακούστε, μην υπάρξει καμία ανησυχία. Εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε πουθενά κανένα στα πρωτεία. Εμείς είμαστε τελευταίοι. Και χωρίς την διαδικασία τη χριστιανική ότι έσχατε, έσονται πρώτοι. Μην ανησυχούν όσοι ανησυχούν. Υπάρχει κάποια ανησυχία, την βλέπουμε και σε κάποιες επιστολές για την ομάδα, για το ένα, για το άλλο. Δεν είναι τίποτα. Εμείς τώρα, αν δεν σας φαινόμαστε χριστιανοί πολύ, διότι δεν είμαστε μέσα σε κάποια ομάδα. Όχι. Συνήθως με τους κότσους, οι γυναίκες, με τα κουστακάκια, με όλα, με τις μακριές φούστες. Δεν πειράζει. Θα πολεμήσουμε κι εμείς. Ξέρουμε να πολεμήσουμε κι εμείς. Κύριε Μιχαλόπουλε, το έργο σας είναι πολύ καλό. Το χρειαζόμαστε. Μην το παρεξηγείτε. Εγώ δεν ανησυχώ. Όχι. Εγώ είμαι από εκείνους ο οποίος δεν ανησυχώ. Μην με παρεξηγείτε. Δεν σας παρεξηγώ, κυρία μου, η δεσποινή μου. Εγώ δεν σας παρεξηγώ. Σας λέω μόνο ότι εμείς, αν έχετε παρακολουθήσει τις εκπομπές, είπαμε ότι εμείς θα ενταχθούμε. Θα ενταχθούμε ως ένας λόγος εις το Σύνταγμα το ήδη υπάρχον. Εάν θέλουν το λόγο της υποθεσίας τους, εμείς θα είμαστε, όπως το λέει ο κύριος Ρίζος, οι καταδρομείς, οι λοκατζίδες της υποθέσεως. Να σας πω τότε ως πολίτης τι θα χρειαζόμουν και τηλεθεατή σας, τι θα χρειαζόμουν εγώ από το κανάλι σας. Ναι, ναι. Να μου δώσετε το φάρμακο, δηλαδή να μου περιγράψετε τις παγίδες των αιρέσεων και τη λύση όμως. Θα φτάσουμε και εκεί. Μετά τις καταγγελίες, μετά τις καταγγελίες έχουμε ένα πρόγραμμα προσωπικότητων, ακούστε, έχουμε ένα πρόγραμμα προσωπικότητων που δεν θα πούνε κανείς, αυτοί που θα τους βλέπουν εδώ, δεν θα πούνε, καλά, τα λέει ένας παπάς, καλά τα λέει ένας καθηγητής θεολογίας. Θα δείτε πρόσωπα τα οποία θα έρθουνε, εθνικής εμβελίας, πανεπιστημιακοί, άλλοι επιστήμονες, ανώτατη διοικητική υπάλληλοι και υπουργούς θα έχουμε, ακόμη έχουμε στο πρόγραμμα να φέρουμε, οι οποίοι έχουν δηλώσει ήδη ότι θέλουν να εμφανιστούν. Πείτε να τα ξέρουν τα θέματα. Λοιπόν, ναι, υπάρχει, κοιτάξτε ναι, να δείτε. Ναι, τα ξέρουν. Τα ξέρουν τα θέματα, αυτό θέλω να σας πω. Τα ξέρουν τα θέματα. Λοιπόν. Ωραία. Από εκεί και πέρα, ας κάνουμε όμως τις καταγγελίες πρώτα, να μάθουν τα παιδιά, να μάθουν οι οικογένειες το δηλητήριο, τη σαπίλα που τους δίνει το λεγόμενο Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών, το ΚΕΦΕ, το οποίο μετά από Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών μας βγήκε η θρησκεία των ηθρησκειών και δεν συμμαζεύεται και όλα τα άλλα, για να μην είπαμε χειρότερα απόψεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατάσταση. Όπως είπατε και προηγουμένως, υπάρχουν άνθρωποι, δόξα τω Θεώ, και ασοφόροι που γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα της ασφαλείας. Ξέρω, δηλαδή μπορεί να μην είναι οι περισσότεροι. Υπάρχουν όμως, δόξα τω Θεώ, χαίρομαι που το ξέρω, τους ξέρω. Και υπάρχουν βέβαια μέσα σε αυτούς, μέσα στον κλήρο, κάποιοι που αδιαφορούν ή κάποιοι που αδυνατούν. Αυτό πάντα συνέβαινε. Αυτό, δεν υπάρχει θέμα. Αυτό όμως δεν θα αναιρέσει ούτε την πίστη μας, ούτε την ορθοδοξία. Ποιος σας είπε ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και στο κανάλι σας, οι γνώστες πλέον, υπάρχουν και μπορείτε να τους βρείτε. Βεβαίως θα το και μάλιστα έχουμε και εκπομπές. Κυρία μου, έχουμε και εκπομπές. Και κάθε Κυριακή πρωί και κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα έχουμε ανθρώπους της Εκκλησίας που μιλάνε και για αυτά τα θέματα. Κύριε Ζω, έχουμε τελειώσει τον χρόνο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Μην ανοίξανε. Δεν μπορούμε να δώσουμε άλλη γραμμή. Έχουμε υπερβεί τον χρόνο. Και ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε άλλη γραμμή γιατί έχουμε υπερβεί τον χρόνο. Και υπάρχει ένα πρόγραμμα. Πάνω σε αυτό. Ο κάθε χριστιανός έχει καθήκον να συμβάλλει στην ενημέρωση και να βοηθάει το διπλανό του, ιδίως όταν έχει πέσει σε παγίδες. Λοιπόν, δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι τέτοια προσπάθεια δεν πρέπει να τύχει. Της πλήρους συμπαραστάσεως, εγώ τουλάχιστον, στο λέω και αυτή τη στιγμή, είμαι στην πλευρά σου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζούτ. Ευχαριστώ πολύ. Φίλοι και φίλες, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της.
Ας ελπίζουμε ότι την άλλη Δευτέρα θα, η εκπομπή θα πάει στο 2ωρο και κάτι παραπάνω. Ήταν κάτι ανηλυμένες υποχρεώσεις. Είχαμε πολιτικές εκδηλώσεις σήμερα και έπρεπε να παρουσιαστούν στο πρόγραμμα. Την άλλη Δευτέρα θα έχουμε οπωσδήποτε περισσότερο χρόνο, ίσως και παραπάνω από 2 ώρες, για να αφιερώσουμε τουλάχιστον 1 ώρα στα τηλεφωνήματα των τηλεθεατών. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε ότι πρέπει να γίνει αυτή η προσπάθεια, μία προσπάθεια, το ξανατονίζω, γιατί δεν πρέπει να ανησυχούν όσοι ανησυχούν, η οποία θα ενταχθεί, θα είναι το στρατιωτικό μέρος και όχι το πολιτικό διπλωματικό μέρος, αν μπορούμε να το πούμε, το στρατιωτικό μέρος της ομάδος Αλευζοπούλου. Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να βοηθηθεί αυτός ο λογαριασμός, γιατί πέρα από τα όσα εμείς θα μπορέσουμε να διαθέσουμε, χρειάζονται πάρα πολλά άλλα χρήματα. Γεια σας και σας ευχαριστούμε. Επειδή η Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και επειδή η πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις βοηθά με την σιωπή της και τη στάση της τους εχθρούς της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας, που σήμερα είναι οι αιρέσεις, αποφασίσαμε την δημιουργία του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Εκδόσεις για το τι είναι η κάθε αίρεση. Αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση. Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες. Εξασφάλιση κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος. Ορθόδοξε Έλληνα, ζητάμε την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα, Γρηγόρη.